Καταρχήν η Ασπασία Παπαδάκη ανατρέπει κάτι που είχαμε μάθει έτσι από πιο παλιούς, ότι γενικότερα οι γυναίκες στην Κρήτη τη δεκαετία του 50 ή του 60 είχαν μία θέση όχι τόσο μπροστά. Και όμως αποδεικνύεται ότι ενώ αυτά τα ταμπού μπορεί να μην είχαν ξεπεραστεί στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Κρήτη είχαν ξεπεραστεί. Μία γυναίκα η οποία διασκέδαζε άντρες και γυναίκες σε γάμους της εποχής. Βέβαια η Ασπασία Παπαδάκη είναι ένα ιδιαίτερο άτομο, διότι εκείνο που δεν είπαμε στο βίντεο είναι ότι καταγόταν από μια πολύ μεγάλη μουσική οικογένεια του Αποκόρωνα, καθότι καταγωγή ήταν το χωριό Πλάκα Αποκορώνου. Ο θείος ήταν ο περίφημος λιράρης ο Πλακιανός, ο οποίος ήταν πάρα πολύ γνωστός για τη λίρα του και ήταν ο βασικός της μέντορας και δάσκαλος και γενικά πατέρας, όπως είπαμε. Και μαζί με τον αδερφό της λοιπόν έγραψαν ιστορία στην κριτική μουσική. Ξεκίνησε με βιολί και μετά πήγε στη λίρα. Άλλη ήταν και ταλέντο βέβαια, σαφώς, αλλά υπήρχε και κουλτούρα στην οικογένεια της μουσικής γενικότερα που μπορούσε να παίξει και να φανεί. Παρ' όλα αυτά, μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι γυναίκες ουσιαστικά το ταλέντο τους το έκρυβαν μέσα στους τέσσερις τοίχους ή σε οικογενειακές και φιλικές συγκεντρώσεις. Η Ασπασία ήταν η πρώτη η οποία τόλμησε να διεκδικήσει μια θέση στο πάλκο, εκεί που συνήθως, όχι συνήθως, εκεί που πατροπαράδοτα και παραδοσιακά ήταν μόνο οι άνδρες. Αυτό έτσι για από τη δική σας την. Είσαστε και Χανιώτης, οπότε την Ασπασία την Παπαδάκη τη γνωρίζετε και ως φιγούρα. Έχετε έτσι αντιληφθεί πώς το εισέπραξε αυτό ο κόσμος, γιατί εγώ από αυτό που διάβασα τουλάχιστον αναζητώντας τα στοιχεία ήταν ότι ο κόσμος και με θέρμη και με περιέργεια αντιμετώπισε την πρώτη βιολατόρισσα και λιράρισσα της Κρήτης. Και μόνο το γεγονός, όπως είδαμε ακριβώς στο βίντεο, για να έχουμε και την αναφορά στο βίντεο, ότι η Ασπασία έπαιζε λίρα μπροστά στα παιδιά στο σχολείο, δείχνει ακριβώς την κοινωνική αποδοχή από ολόκληρη τη χανιώτικη κοινωνία. Γι' αυτό ότι το περίπτωρο της όντως ήταν στο κέντρο της πόλης, εκεί που ήταν τα σχολεία, και δεν είναι ακριβώς τυχαίο το διπορικό της δόμνα Σαμίου. Βλέπει την αγκαλιά του κόσμου κατευθείαν μόνο από αυτό το μικρό βίντεο. Επίσης, αφήστε και στο Γλέντι το άλλο βίντεο που δείξατε, που παίζει με τον αδελφό της βιολί, συνοδεία του λαού του, τον αδελφό της. Επίσης, βλέπετε στο Γλέντι ότι έπιασαν άνδρες χορευτές παλιή κριτική δεκαετία του 60 και φυσικά και χορεύανε στους ήχους του βιολιού της. Ήταν εξαιρετικό ταλέντο, εξαιρετική μουσικός, έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό. Ωστόσο, ήταν εξαιρετική. Σε μια εποχή που η εξαιρετική και τα μεγάλα ταλέντα ήταν πάρα πολύ, έτσι, κύριε Αλιγιζάκη. Έπεσε στους ογκόληθους του Μουντάκη και του Σκορδαλού, πάνω σε αυτούς τους μεγάλους ογκόληθους, και σαφέστατα, επειδή μιλάμε για Χανιά, μιλάμε για τους μεγάλους ογκόληθους και σαμίτικης κριτικής μουσικής, έτσι, όπου είναι ο περίφημος ο Ναύτης, ο Κωστής Παπαδάκης Ναύτης, ο Χάρχαλης. Πολύ μεγάλη μουσική, δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη μουσική. Όμως όλοι τη σέβονταν. Εγώ αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι μήπως έτσι και τα κλισέ που υπήρχαν την εποχή δεν άφησαν μια γυναίκα να προχωρήσει και να σταθεί, ας πούμε, δίπλα σε αυτούς τους ογκόλυθους. Γιατί ήταν η μοναδική που ακόμα και σήμερα, 82 που είναι 82 χρονών η συγκεκριμένη γυναίκα, εξακολουθούν αυτοί που γνωρίζουν από κριτική μουσική να την έχουν ως σημείο αναφοράς της γυναικείας κριτικής μουσικής. Βέβαια, ένα μέρος της μουσικής σαφέστατα είναι η καρδιά του λαού και η αναγνώριση που έχει από τους γνώστες, αλλά ακόμα και από τους μη γνώστες. Και άλλο κομμάτι, βέβαια, είναι δισκογραφική παρουσία, έτσι. Ας μην ξεχνάμε ότι η προβολή ενός μουσικού, σαφέστατα, πέρα από το Γλέντι του χωρίου στο οποίο έπαιζε η Ασπασία, είναι δισκογραφική παρουσία. Σαφέστατα δεν έχει δισκογραφικές παρουσίες και ελάχιστες. Πείτε μας κάτι άλλο, κύριε Λιγιζάκη. Εκείνη την εποχή η γυναίκα στην Κρήτη έπιανε λύρα και βιολί, ή ήταν, δεν ήταν τόσο συνηθισμένο? Όχι δημόσια, ακόμη και στο σπίτι της, για παράδειγμα. Το γύρισμα της κριτικής μουσικής παράδοσης, μουσικοθεστικής παράδοσης στον 20ο αιώνα, το γύρισμα που ζούμε σήμερα, είναι τη δεκαετία του 70. Η δεκαετία αυτή θεωρείται από τους κοινωνιολόγους ένα μεγάλο πέρασμα από την παραδοσιακή κριτική κοινωνία, την αγροτική, στη νέα κριτική κοινωνία, η οποία είναι τουριστική. Οπότε έχουμε ολόκληρες αυτές τις επιρροές λόγω του τουρισμού και σαφέστατα άλλαξαν όλα τα δεδομένα. Μέχρι το 70, λοιπόν, αν θέσουμε χρονικό όριο χονδρικά, αρχές του 70, σαφέστατα τα πράγματα είναι πολύ πολύ περιορισμένα. Γι' αυτό και βλέπουμε την Ασπασία το 61 σε ένα Γλέντι στο χωριό και το 76 στο διπορικό της δόμνα Σαμίου βλέπουμε την Ασπασία στην πόλη. Λοιπόν, επειδή υπάρχει και ένα δεύτερο βίντεο που είναι ένα οδυμπορικό της δόμνας Σαμίου στα μονοπάτια της κριτικής μουσικής σε εξαιρετικές περιοχές. Οι παλιότεροι θα θυμηθούν, οι νεότεροι θα γνωρίσουμε ενδεχομένως. Θα ήθελα με το που θα τελειώσει το βίντεο να σχολιάσουμε, κύριε Γιζάκη, λίγο η κριτική παράδοση στην καρδιά της οικονομικής κρίσης. Έτσι, ένα σύντομο σχόλιο, γιατί αυτά τα δύο, ενώ φαίνονται να μην συνδέονται, νομίζω ότι είναι και αλληλένδετα. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο.
τόσο στα μέσα της δεκαετίας του 70. Η Δόμνα Σαμίου περιπλανιέται στην Κρήτη και ο φακός της κάμερας της κρατικής τηλεόρασης καταγράφει χωριά, πόλεις και ανθρώπους με τη μουσική να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Υπήρξαν φορές που η ίδια δεν μπόρεσε να αντισταθεί, όπως στα Χανιά που η τηλεοπτική οικοδέσποινα σχεδόν αυθόρμητα παίρνει το μικρόφωνο και τραγουδά πλάι στο λαουτιέρι Νίκο Κολιακουδάκη. Σε αυτό το μουσικό διπορικό, σε ένα παραδοσιακό καφενείο στα Χανιά, ο φακός αποτυπώνει ένα λιράρι νέο και κυρίως ξένο. Ως ταξιδιώτης του κόσμου, μετρά στην Κρήτη μόλις 1,5 χρόνο. Σκοπεύει να γυρίσει πίσω στην Ινδία ή στο Αφγανιστάν. Είναι μόλις 24 ετών, Ιρλανδός και τον λένε Ρος Ντέιλι. Στο ενετικό κάστρο του Ηρακλείου, ο Βασίλης Κουλάς τραγουδά ερωτόκριτο πλαισιωμένος από τα λαούτα του Γιάννη Ξυλούρη και του Γιάννη Σταυρακάκη. Ψα μεγάλη εκδρικησά στο πόλεμο εκείνο, γυρεύοντας να βρω δροσιά, εσώσα σε ένα πρίνο. Είναι σχεδόν 4 δεκαετίες πίσω. Το τηλεοπτικό συνεργείο αφήνει το Ηράκλειο και μέσω της Εθνικής Οδού, που δεν θυμίζει σε τίποτα το σήμερα, κατευθύνεται προς το Φόδελε. Σε πρώτο πλάνο, η κατάφυτη κοιλάδα και τα περιβόλια με τους πορτοκαλαιώνες. Στην πλατεία του χωριού στείνεται ένα μικρό αυτοσχέδιο γλέντι. Στηριζόμενοι στην άποψη της καταγωγής του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου από το Φόδελε, καθηγητές και φοιτητές του Πανεπιστημίου του Βαγιαδολίδ της Ισπανίας ενετήχησαν το 1934 ειδική στήλη με επιγραφή στα ελληνικά και στα ισπανικά σε πλάκα από το βράχο του Τολέδο, όπου έζησε και πέθανε ο μεγάλος ζωγράφος, τιμώντας έτσι τη γενέτειρά του. Ο συγγραφέας και λόγιος Στέργιος Πανάκης δίνει τη δική του εκδοχή μέσα από ευρήματα και έγγραφα του τουρκικού αρχείου του Ηρακλείου. Μπορούσε να γεννηθεί και στη Βιάνο, και στη Μεσαρά και στη Φόδελε. Η περιπλάνηση στα έθιμα και τις μουσικές παραδόσεις συνεχίζεται. Στο Θραψανό, μαντινάδες για τα πιθάρια και τους τεχνίτες του συνοδεύουν την αγκιοπλαστική τέχνη που χάνεται στα βάθη του χρόνου. Του παλιού Θραψανιώτη που κάνει το σταμνι βαρύ και καταλήτη νιώτη. Σταυρίζει ο σπουδαίος Μανώλης Φραγκουλιτάκης αποκαλύπτει τα μυστικά του στα κριτικά πνευστά όργανα. Το σφυροχάμπιολο, ήθια μπόλη και την ασκομαντούρα. Στο Καστέλι το γλέντι της Τσικνοπέμπτης ανεβάζει το κέφι στα ύψη σε μονοπάτια αυθεντικά παραδοσιακά. Στη Γέργερη η Ασκομαντούρα πρωταγωνιστεί και πάλι. Ο Δημήτρης Σιφάκης και η γη του παίζουν μουσική και κάτοικοι χορεύουν τον παραδοσιακό γεριανό πηδηχτό. Ακολουθούν μαντινάδες για το ξεσάκιασμα της πρίκας, όπως η παράδοση ορίζει στη Γέργερη. Ας είναι καλό ρίζικο, τσινίπι στο γιοργάνι. Την τρίτη ημέρα του γάμου ανοίγαν τα πρικιά της νύφης και για κάθε ένα από αυτά αντιστοιχούσε και το αντίστοιχο τετράστιχο. Όμορφες εικόνες από το χθες μας. Ένα εξαιρετικό διπορικό στο παρελθόν. Και εγώ, παρόλο που δεν έζησα στιγμές, είναι λίγο πιο παλιές από την ημερομηνία που γεννήθηκα, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Αλιγιζάκη αν όλο αυτό βλέπαμε αυτοσχέδια γλέντια για το τίποτα. Δηλαδή, σε χρόνο ρεκόρ μαζευόταν, έφερνε ο καθένας τα καλούδια του και στηνόταν το γλέντι.
Η οικονομική κρίση μπορεί να μας απομακρύνει από όλο αυτό που λέμε κριτική παράδοση, ήθη, έθιμα και να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία, δηλαδή μετά από 50-100 χρόνια θα θυμόμαστε τα Γλέντ για τις δεκαετίες του 80, του 90 και του 2000. Τα ήθη και τα έθιμα ενός λαού δεν σταματούν ποτέ και είναι ακριβώς η ταυτότητά του. Είχε γίνει μάλιστα και μελέτη από το Χωρακόπιο Πανεπιστήμιο, ρωτώντας κριτικούς σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και είδαν λοιπόν ότι ο πρώτος συνεκτικός τίτλος που ο κριτικός διαφοροποιεί την ταυτότητά του σχέση με τους άλλους Έλληνες είναι πρώτα ήθη και τα έθιμα. Και μετά έρχεται η γλώσσα και μετά η κουζίνα διατροφή. Mm-hmm. Άρα η βάση ήθη και τα έθιμα. Αυτοσχέδια Γλέντια στήνονται τώρα πάρα πολλά, επίσης να σας τονίσω. Ασχολούμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι, όπου προσπαθούμε πραγματικά χωρίς οικονομικά μέσα. Mm-hmm. Αυτό θέλω να μας αναφέρετε, κύριε Λιγιζάκη. Είστε ένας άνθρωπος που λατρεύετε την παράδοση, έχετε παντρέψει και την ιατρική επιστήμη, την παράδοση. Έχουμε δει βιβλία σας κατά το πρόσφατο παρελθόν που παντρεύουν τις δύο μεγάλες αγάπες σας. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι η κριτική παράδοση είναι η ζωή σας, το ξέρω από πρώτο χέρι. Υπάρχει αυτό ακόμα το παρεΐστικο στην Κρήτη, το Γλέντι ακόμα και σε αυτήν τη δύσκολη εποχή? Δεν σταμάτησε ποτέ και ούτε θα σταματήσει. Είναι μέρος της κουλτούρας, της φιλοσοφίας του κριτικού. Γενικότερα του Έλληνα, θα λέγαμε, ας μην το εξειδικεύσουμε. Γενικότερα στον Έλληνα. Και τώρα τολμώ να πω ένα παραπάνω. Η κρίση μας είναι πιο κοντά. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Και η μουσική και ο χορός είναι μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας, οι οποίοι ενισχύουν τους δεσμούς της κοινότητας. Και μπορεί σε επίπεδο εθνικό να έχουμε τόσα προβλήματα, σε τοπικό όμως είναι που τα ξεπερνάμε. Mm-hmm. Και η βάση είναι αυτή. Κοινάμε δηλαδή πάλι στη ρίζα μας. Μια της ρίζας μας είναι η παράδοσή μας. Υπάρχει κάποιος νομός ή κάποιος τόπος στην Κρήτη που είναι λίγο πιο κοντά σε αυτό που λέμε κριτική παράδοση? Σίγουρα τα αστικά κέντρα Ηράκλειο, Χανιά είναι δύο μεγάλες πόλεις που έχουν επιρροές από πολλά πράγματα. Ο τουρισμός επίσης μια πολύ σημαντική επιρροή. Υπάρχουν όμως κάποιες περιοχές έτσι στην Κρήτη που θεωρείται ότι έχουν μείνει σχεδόν ανέπαφες από το παρελθόν. Αυτό είναι λίγο δύσκολο σε ένα νησί που έχει τόσο μεγάλη τουριστική εισβολή και εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό οικονομικά από τον τουρισμό. Γενικότερα όμως μπορούμε να πούμε, για να μην εξειδικεύομαι και να μην δίνουμε τίτλους και αξιώματα και να έχουμε και παρεξηγήσεις, γενικότερα όλη η Κρήτη κρατάει την ταυτότητά της σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Μάλιστα. Και στο χορό και στη μουσική μας, έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που βρέθηκατε εδώ. Ελπίζω να καταφέραμε σε αυτό το 15 λεπτό να σας ταξιδέψαμε στην παράδοση και στην κριτική μουσική. Άλλωστε την λατρεύετε και το γνωρίζουμε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.